Γεια σας. Πρώτη εκπομπή μας σήμερα με την καινούργια ώρα και υπενθυμίζουμε ότι από εδώ και πέρα το ραντεβού μας κάθε Κυριακή θα είναι στη 1.30 μετά το μεσημέρι. Σήμερα λήγουν οι εκλογές στους συνεταιρισμούς με την ολοκλήρωση των αρχιερεσιών και στις τριτοβάθμιες οργανώσεις. Το συνεταιριστικό κίνημα απέκτησε τη νέα του ηγεσία που είναι η αντιπροσωπευτικότερη που είχε ποτέ ως σήμερα. Τα προβλήματα των αγροτών πέρασαν πια στα χέρια μιας ηγεσίας που προέρχεται μέσα από τους κόλπους της και που αναδείχθηκε με δημοκρατικές διαδικασίες και με αδιάβλητες εκλογές. Για πρώτη φορά φέτος είχαμε ένα εκπληκτικά υψηλό ποσοστό συμμετοχής που έφτασε το 65% και περίπου είναι διπλάσιο από όσα είχαμε συνηθίσει μέχρι σήμερα. Και μόνη αυτή η αθρώα συμμετοχή ψηφοφόρων αγροτών στις αρχιερεσίες δείχνει πόσο αντιπροσωπευτική είναι η νέα ηγεσία που αναδείχθηκε. Είπαμε λοιπόν ότι η συμμετοχή των συνεταιρισμένων αγροτών στις αρχιερεσίες των πρωτοβάθμιων συνεταιρισμών όλης της χώρας έφτασε το 65%. Εκλογές έγιναν σε 7.100 συνεταιρισμούς που έχουν σε σύνολο εγγεγραμμένους 800.000 αγρότες. Βγήκαν 25.000 αντιπρόσωποι για τις δευτεροβάθμιες ενώσεις και 500 για την ΠΑΣΕΓΕΣ. Ήδη έγιναν αρχιερεσίες στην ΠΑΣΕΓΕΣ, στην ΚΙΔΕΠ, στην Κτηνοτροφική, στην Κεντρική Ένωση Κορινθίας και στη διαχείριση νοπών προϊόντων. Σήμερα γίνονται εκλογές στην Ενοποιητική. Το σημερινό κύριο θέμα μας είναι τι άλλο από τα πορτοκάλια. Η φετινή σοδιά βρίσκεται στο φόρτε της. Οι εξαγωγές προχωρούν και η ντόπια αγορά έχει πλημμυρίσει από καλά και φτηνά πορτοκάλια. Οι εξαγωγές ειδικότερα φέτος άρχισαν διστακτικά, αλλά τουλάχιστον στα πορτοκάλια και στα μανταρίνια προχωρούν με ικανοποιητικούς ρυθμούς. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με στοιχεία επίσημα, ως τις 31 Δεκεμβρίου του 1982, οι εξαγωγές των πορτοκαλιών είχαν φτάσει στις 106.562 τόνους. Στην αντίστοιχη περισσινή περίοδο ήταν 83.900, δηλαδή έχουμε μια αύξηση της τάξης του 27%. Πολύ καλά είναι τα πράγματα και στα μανταρίνια. Μέχρι τις 31 πάλι Δεκεμβρίου είχαν εξαχθεί 5.626 τόνοι μανταρίνια έναντι 2.573 της αντίστοιχης περισσινής περίοδου. Εδώ έχουμε μια αύξηση πολύ μεγαλύτερη, 119%. Αντίθετα, δεν είναι καλός ο ρυθμός εξαγωγής των λεμονιών. Είχαν εξαχθεί για την ίδια αυτή περίοδο που μιλάμε 1.468 τόνοι, ενώ πέρυσι είχαμε 29.575 τόνους. Αυτή η επίδοση όμως, ή όχι και τόσο ευχάριστη επίδοση, οφείλεται στο γεγονός ότι τις παραδοσιακές ελληνικές αγορές κατέκλυσαν λεμόνια ή από την Ισπανία που είχε τριπλάσια παραγωγή ή από την Τουρκία που ακολουθεί μια πολιτική εξαγωγών αυτοκτονίας προκειμένου να συγκεντρώσει συνάλλαγμα. Ας έρθουμε όμως στα πορτοκάλια και στην ταινία που θα δούμε. Η ταινία γυρίστηκε στην Αργολίδα, την περιοχή που όπως είναι γνωστό παράγει τα περισσότερα πορτοκάλια στην Ελλάδα.